Γεια σας! Τι κάνετε? Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη BBD Bobby The Tube. Δεν ξέρετε πόσο χαρούμενη είμαι που είναι το δεύτερο βίντεο της εβδομάδας. Γενικά πολύ ήθελα να κάνω δύο βίντεο γιατί το αισθάνομαι να μου λείπει να γυρνάω, να επικοινωνώ μαζί σας. Αλλά λόγω υποχρεώσεων δεν μπορώ, όπως έχετε καταλάβει. Όμως χαίρομαι πάρα πολύ που αυτή η εβδομάδα έχει δύο βίντεο και όσοι δεν με έχετε στο Instagram για να ξέρετε το λόγο που αυτή η εβδομάδα έχει δύο βίντεο. Είναι επειδή μου ζητούσατε πάρα πολύ ένα βίντεο με tips για να κοιμάτε το μωράκι εύκολα, να σας βοηθήσω με τις βραδινές σας υπνίες. Και επειδή την άλλη εβδομάδα θα ανεβεί το vlog από τις αποκριές μας, για να μην καθυστερήσω το βιντεάκι του ύπνου, το έκανα αυτή την εβδομάδα και έτσι έχουμε δύο βίντεο. Αλλά πριν πω το θέμα του σημερινού βίντεο, θέλω να πω κάτι που πάλι επίσης με ρωτάτε. Γενικά πολύ ρωτάτε. Όχι, με ρωτάτε. Είναι για τα κολλιέ που φορούσα στα δύο προηγούμενα βίντεο. Βασικά στο προηγούμενο και στο... τέλος πάντων, κάτι κολλιά που φορούσα. Με ρωτάτε από πού τα πήρα, με ρωτάτε πάρα πολύ. Λοιπόν, είναι από την Αρζαντιέρα. Έχει φυσικό μαγαζί στην Κίμολο και στην Αίγινα. Θα σας αφήσω από κάτω και το ηλεκτρονικό κατάστημα και το Instagram σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε. Γιατί από ό,τι είδα δείξατε μεγάλο ενδιαφέρον για αυτά που φορούσα. Και με αλήθεια είναι τα αγαπημένα μου, γι' αυτό τα φορούσα και σε δύο βίντεο. Αλλά να μην πολυλογώ, πάμε στο θέμα του σημερινού βίντεο που είναι ο βρεφικός ύπνος και tips για να κοιμάται εύκολα το μωράκι μας, οι λόγοι που μπορεί να το κρατάνε ξάγρυπνο. Οπότε ξεκινάμε. Το νούμερο 1 είναι το κατάλληλο ντύσιμο. Το μωράκι μας για να κοιμηθεί καλά, για να κοιμηθεί αρκετές ώρες και να χορτάσει τον ύπνο του και να ξεκουραστούμε κι εμείς, πρέπει να έχει το κατάλληλο ντύσιμο. Δεν πρέπει να είναι ούτε πάρα πολύ χοντρά ντυμένο, για να μην ζεσταίνεται και ξυπνάει μέσα στη νύχτα επειδή υδρώνει και προφανώς ενοχλείται, ούτε πάρα πολύ ελαφριά και ξυπνάει επειδή κρυώνει προφανώς. Το επόμενο είναι το 2. Τα παιδάκια μας έχουν έναν κύκλο στον οργανισμό τους 12 ώρων. 12 ώρες μέρα και 12 ώρες νύχτα, μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα της 24 ώρες, ας πούμε. Το παιδάκι μας μπορεί να κοιμηθεί μόνο μία φορά με μεγάλη χρονική διάρκεια, ας πούμε 6-7 ώρες ή και παραπάνω, αλλά μόνο μία φορά με μεγάλη χρονική διάρκεια. Και το ένα είναι ότι πρέπει αυτή η φορά να μην είναι, ας πούμε, το μεσημέρι κατά διάρκεια της ημέρας, γιατί προφανώς δεν θα κοιμηθεί μετά το βράδυ. Και το νούμερο 2 είναι ότι πρέπει το μωράκι μας να πάει για ύπνο πριν κλείσουν αυτές το 12ωρο της ημέρας, ας το πούμε. Πρέπει να πάει για ύπνο 12 ώρες ή και νωρίτερα από τη στιγμή που ξύπνησε. Δηλαδή, αν ξύπνησε το παιδί 10 η ώρα το πρωί, πρέπει να πάει για ύπνο πριν τις 10 το βράδυ. Διότι, άμα πάει αργότερα, δεν θα κοιμηθεί καλά, θα έχει άστατο το ύπνο και προφανώς θα είναι και κουρασμένο την επόμενη μέρα. Το νούμερο 3. Στο γιατί το παιδάκι μας μπορεί να μην κοιμάται καλά το βράδυ και ένα tip πώς θα το βοηθήσουμε για να κοιμάται καλύτερα. Είναι ότι το παιδάκι μας, ως πολύ δεμένο με τη μανούλα που είναι, μπορεί να αισθάνεται ανασφάλεια να κοιμηθεί χωρίς αυτή στο χώρο. Οπότε, για να το βοηθήσουμε, τι μπορούμε να κάνουμε? Μπορούμε να αφήσουμε ένα ρούχο μας με τη μυρωδιά του στο κρεβατάκι του. Βέβαια, να το πιάσετε καλά στα κάγκελα, ώστε να μην το τραβήξει και το βάλει πάνω στο πρόσωπό του και πάθει ασφυξία, που είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Το πρώτο διάστημα, το έκανα πάρα πολύ εγώ αυτό, με τη Λίδα, ήταν φορές που κοιμότανε στην κούνια της και έκλειγε συνέχεια και με γύριζε πίσω και με γύριζε πίσω και θέλει να τη κρατάω το χέρι για να κοιμάται. Και προφανώς δεν μπορούσα να τη κρατάω το χέρι όλο το βράδυ από την κούνια, δεν την έχω κάνει δίπλα στο κρεβάτι, οπότε καταλαβαίνετε. Και το έκανα μια φορά τυχαία, να πάω να δοκιμάσει, έβγαλα την πιτζάμα μου, την έδωσα στα κάγκελα της κούνιας και την άφησα έτσι λίγο το μανικάκι να είναι κοντά στη Λίδα, ώστε να μπορεί να με μυρίζει. Και κοιμήθηκε μια χαρά. Και μετά, αρκετές φορές που η Λίδα είχε αναστάτωση το βράδυ στον ύπνο της, ακολουθούσε αυτό που εμένα με βοήθησε πάρα πολύ και σας το προτείνω άμα το παιδάκι σας αισθάνεται ασφάλεια και σας χρειάζεται. Το νούμερο 4 είναι η μπουκωμένη μυτούλα, ειδικά τα νεογέννητα μωράκια που έχουν υγρά ακόμα στη μυτούλα τους, μπορεί το βράδυ να ξυπνάνε επειδή δεν μπορούν να πάρουν ανάσα. Εμένα αυτό, ας πούμε, μου συνέβαινε πάρα πολύ συχνά, μέχρι και τους 2-3 μήνες άκουγα τη Λίδα να κάνει συνέχεια χρου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 
Και δεν μπορούσε να πάρει ανάσα, δεν μπορούσε να κοιμηθεί, ενοχλούταν από αυτό. Δηλαδή το άκουγα συνέχεια. Και στην αρχή δεν μπορούσα να καταλάβω ούτε τι είναι, ούτε τι πρέπει να κάνω. Γιατί η παιδίατρος μας λέει να βάζουμε αμπούλες κάθε μέρα, πριν από κάθε γεύμα μου είχε πει εμένα. Βέβαια έβαζα μόνο το πρωί και το βράδυ, γιατί είναι και λίγο ταλαιπωρία η αμπούλα για το μωράκι. Αλλά και πάλι με την αμπούλα πάλι το έκανε αυτό το χρουχρουχρουχρουχρου και να μην μπορεί να κοιμηθεί το μωρό. Οπότε αυτό που έκανα εγώ και σας το προτείνω και εσάς είναι να πάρετε ένα από αυτά που είναι σαν καλαμάκι που ρουφάμε τις μιξούλες από το μωρό και έχει φίλτρο βέβαια, δεν φτάνουν στο στόμα
και έχει και τα φιλτράκια που μπαίνουν στη μετούλα του μωρού που είναι αποστηρωμένα και κάθε φορά χρησιμοποιούμε άλλο. Και με αυτό θα ρουφάτε τις μιξούλες πριν πάει για ύπνο το μωρό κάθε βράδυ και θα κοιμάται πάρα πολύ καλά. Και άμα τυχόν και μέσα στη νύχτα πάλι ενόχλησε, το ξανακάνετε και συνεχίζει να κοιμάται. Είναι πάρα πολύ βασικό το παιδάκι μας να μην έχει κάποια ενόχληση στον ύπνο του που δεν το αφήνει να κοιμηθεί. Το νούμερο 5. Τα παιδάκια έχουν έναν πιο ελαφρύ ύπνο γύρω στις 5 με 6 το πρωί. Τότε είναι η στιγμή που μπορεί να ξυπνήσει το παιδάκι, αλλά εμείς δεν πρέπει να το θεωρήσουμε ότι το παιδί ξύπνησε και σηκωνόμαστε, ανάβουμε φώτα, κάνουμε φασαρία το ένα το άλλο. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε σαν να ξύπνησε για τη διάρκεια της νύχτας, σαν να ξύπνησε στη μία, σαν να ξύπνησε στις 3. Δηλαδή το ξαναβάζουμε το παιδάκι μας για ύπνο, το σκεπάζουμε, το χαϊδεύουμε λίγο, μπορεί να το βάλουμε και τη μουσικούλα από το περιστρεφόμενό του για να ξανακοιμηθεί. Ή ένα καλό tip, ας το πούμε, είναι να έχει ένα γευματάκι εκείνη την ώρα, το γάλα του. Οπότε του δίνουμε το γάλα και το ξαναπαίρνει ο ύπνος ούτως ή άλλως. Η Λίνα μου εμένα είχε ένα γεύμα στις 5 το πρωί, το οποίο το έκοψε γύρω στον 3ο μήνα και τη βοηθούσε. Ξυπνούσε 5 ώρα, έπαιρνε το γραδάκι της, ξανακοιμόταν. Είναι πολύ σημαντικό να μην ανάψουμε φώτα, να μην κάνουμε φασαρία, να μην πάρουμε το μωρό να το αλλάξουμε πάνω. Δεν το αντιμετωπίζουμε σαν να έχει ξυπνήσει το παιδί για πρωί. Όχι, απλά είναι πιο ελαφρύς ο ύπνος του και μπορεί και να ξυπνήσει. Αλλά το ξαναβάζουμε κανονικά για ύπνο. Το νούμερο 6 είναι η σκότωση, ο κατάλληλος φωτισμός στο δωμάτιο. Πρέπει το μεσημέρι που κοιμάται το μωράκι μας να κλείνουμε το παντζούρι και νωρίς το πρωί που ξημερώνει πάλι να έχουμε κλειστό παντζούρι. Αυτό που λένε ότι πρέπει την ημέρα να κοιμάται σε φυσικό φως για να αντιλαμβάνεται διαφορά της ημέρας και της νύχτας είναι λίγο λάθος. Το παιδάκι αντιλαμβάνεται πότε είναι η νύχτα, επειδή τη νύχτα κοιμάται περισσότερες ώρες, ενώ την ημέρα κοιμάται λιγότερο. Όμως το να έχει συσκότηση το δωμάτιο, να έχει κατάλληλο φως για να μπορέσει να κοιμηθεί το παιδί, είναι πάρα πολύ σημαντικό για να χαλαρώσει, να ηρεμήσει, να αποβάλει την ένταση από μέσα του και να καταλήξει να κοιμηθεί. Γιατί τα παιδάκια δεν καταλαβαίνουν ότι πρέπει να κλείσουμε τα ματάκια μας για να μην έρχεται το φως, δεν μπορούν να το κάνουν αυτό, οπότε τα βοηθάμε εμείς κλείνοντας το παντζούρι. Το νούμερο 7 είναι το να έχει το παιδάκι ένα πρόγραμμα, το οποίο όταν ξεκινάει αυτή η διαδικασία, ξέρει το παιδάκι ότι τώρα ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά για τον ύπνο και αφήνεται και χαλαρώνει και έτσι θα καταλήξει να κοιμηθεί. Αυτό το πρόγραμμα είναι συνήθως η ώρα που έχει κάθε μανούλα για τον ύπνο, κάνουμε μπάνιο, πίνουμε το γάλα μας, βάζουμε τις πιτζάμες μας και κοιμόμαστε. Είναι μια ρουτίνα η οποία οδηγεί το παιδάκι μας στο να χαλαρώσει και να κοιμηθεί. Το νούμερο 8 είναι σημαντικό. Πριν ξεκινήσει η βραδινή μας ρουτίνα, το παιδάκι μας να μην είναι σε ένα τρομερά θορυβώδες περιβάλλον, δηλαδή να μην υπάρχουν παιχνίδια με δυνατή μουσική, να μην ανοιχτεί τηλεόραση, να μην έχουμε μουσικές, τραγούδια, χορούς, να μην παίζουμε έντονα με το παιδί. Όσο πλησιάζει η ώρα του ύπνου, χαμηλώνει και η ένταση του παιχνιδιού, της ομιλίας ή οτιδήποτε. Για να αισθανθεί το παιδί ότι τώρα σιγά σιγά ετοιμαζόμαστε για να κοιμηθούμε. Το νούμερο 9, δεν μπορώ να το κάνω, 9. Το νούμερο 9 είναι το όπου και να πηγαίνουμε, στον παππού, στη γιαγιά, επίσκεψη, ένα ταξίδι, να έχουμε τα απαραίτητα για τον ύπνο του παιδιού μας. Αν κοιμάται με λευκούς ήχους, με μουσικούλα, να προευτούμε ότι έχουμε μαζί την κατάλληλη συσκευή που χρειάζεται για να αποκοιμηθεί. Ή επίσης καλό είναι να έχουμε μαζί του τις καλό είναι, απαραίτητο, τις πιτζαμούλες του, το πιπερό του για το γάλα, τις σκόνες, τις πιπίλες του, ό,τι χρειάζεται. Αλλά εγώ θα πρότεινα να έχουμε και ένα σεντονάκι αγκαλιάς για το σέντονο και ένα παπλωματάκι, κουβερτούλα, σεντονάκι, κάτι για να το σκεπάζουμε. Και αυτό θα σας πω γιατί. Γιατί το μωράκι μας δεν αισθάνεται οικεία να ξαπλώσει ένα ξένο κρεβάτι που δεν είναι η κούνια του, που δεν είναι το κρεβάτι της μαμάς και να κοιμηθεί. Αισθάνεται ανασφάλεια. Οπότε καλό είναι να έχουμε τα δικά του που έχουν τη δική του μυρωδιά και αισθάνεται οικειότητα για να κοιμηθεί με αυτά. Εμείς πάμε πάρα πολύ συχνά εκδρομές και ταξίδια. Ταξίδια σε εισαγωγικά για το μωρό ταξίδι είναι, αλλά είναι κοντινές αποστάσεις. Πάμε πάρα πολύ συχνά στο Βόλο αρχικά που σπουδάζω και έχουμε πάει και ένα ταξιδάκι στη Θεσσαλονίκη. Και πάντα σε όλα αυτά παίρνω μαζί το σέντονο του παιδιού και το παπλωματάκι του για να αισθάνεται μεγαλύτερη οικειότητα και να μπορέσει να κοιμηθεί. Νούμερο 10 είναι να σιγουρευτούμε ότι έχουμε στο παιδάκι μας για να κοιμηθεί χαλαρωτικούς ήχους που θα το ηρεμήσουν, θα το κάνουν να αισθανθεί άνετα, οικεία και να κοιμηθεί. Αυτή η χαλαρωτική ήχη μπορεί να είναι είτε μελωδίες είτε λευκή ήχη. Και θα σας πω ότι είναι η λευκή ήχη. Η λευκή ήχη είναι όλη συνεχόμενη ήχη, όπως ο ήχος του απορροφητήρα, της ηλεκτρικής σκούπας, από το πιστολάκι μαλλιών, ο ήχος της βροχής, ο ήχος από τη ροή ενός ποταμιού. Όλοι αυτοί οι ήχοι παραπέμπουν στους ήχους που ακούει το μωράκι από το περιβάλλον, ενώ βρίσκεται στην κλίτσα της μαμάς. Και έτσι,
το κάνουν να αισθάνεται ασφάλεια και υγιότητα και να αποκοιμιέται πιο εύκολα. Για συσκευές για λευκούς ήχους μπορείτε να βρείτε πάρα πολλές. Εγώ προσωπικά, από τότε που γεννήθηκε η Λίδα, της έβαζα λευκούς ήχους για να κοιμηθεί και με βοηθούσε πάρα πολύ, γιατί το μωρό που κοιμόταν πιο εύκολα. Εννοείται ότι δεν άφηνε ανοιχτό πιστολάκι, δεν πήγαινε το μωρό κατά τον απορροφητήρα, γιατί μου το έχουν πει και αυτό. Μου λέγανε, όταν θα έχει κολλικούς το μωρό, να τον πας κάτω τον απορροφητήρα να κοιμάται. Και πώς το έχω το μωρό, την νύχτα έτσι κάτω τον απορροφητήρα και θα το αφήσω να κοιμηθεί στην κουζίνα. Δεν γίνεται αυτό. Οπότε παίρνουμε μία συσκευή. Εγώ το επόμενο που έκανα ήταν να κατεβάσω εφαρμογές στο κινητό μου, γιατί υπάρχουν και εφαρμογές για κινητά. Όμως δεν μπορούσα όσο χρειάζεται το μωρό. Κάποια μωρά μπορεί να θέλουν όλη τη νύχτα τους λευκούς ήχους. Κάποια μπορεί να το θέλουν μία ωρίτσα μέχρι να κοιμηθούν, μισή, δύο ωρίτσες, πόσο. Δεν μπορείς όμως και τόσο, όσο και να είναι, να έχεις το κινητό δίπλα από τη γούνια του μωρού. Πρώτα απ' όλα για την εκτινοβολία, αλλά αν δεν πες το βάζεις και σε λειτουργία πτήσης, δεν μπορείς να είσαι χωρίς το κινητό σου όλη τη νύχτα. Καταρχάς το μωρό κοιμάται τις 9. Εσύ μπορεί να θες να κάνεις μια δουλειά, να μιλήσεις στο τηλέφωνο, έστω να χαλαρώσεις. Το χρειάζεται το τηλέφωνο. Οπότε και οι εφαρμογές δεν με βόλεψαν. Και εν τέλει, αγοράσαμε τη Λίζ, το αρνάκι της Ζαζού, το οποίο εμείς το έχουμε βαφτίσει Αρνίτσι, και κατά την άποψή μου είναι μαγικό. Γιατί η Λίζ είναι λούτρινο λευκών ήχων, έχει μελωδίες, έχει λευκούς ήχους και έχει και δονήσεις που βοηθάνε το μωράκι μας να κοιμηθεί. Αλλά θα μου πείτε, αυτό μπορεί να το έχει και ένα απλό περιστρεφόμενο. Γιατί εγώ να αγοράσω τη Λίζ, το αρνίτσι μας? Γιατί η Λίζ τι κάνει? Έχει τη συσκευή για λευκούς ήχους στην κυλίτσα της, την οποία αρχικά το πιο σημαντικό θα έλεγα είναι ότι μπορεί να αφαιρεθεί για να την πλύνουμε. Γιατί όλα μας τα λούτρινα θέλουμε εμείς οι μαλλιά να τα πλύνουμε, σκονίζονται τα λούτρινα. Οπότε ένα λούτρινο που είναι και ταυτόχρονα ηλεκτρική συσκευή είναι δύσκολο να πληθεί. Όμως η Λίζα, επειδή αφαιρείται η συσκευούλα μέσα από την κοιλίτσα της, μπορούμε να την πλύνουμε πολύ εύκολα. Και όχι μόνο να την πλύνουμε, αλλά μπορούμε να πάρουμε και τη συσκευούλα μαζί μας στη βόλτα και να τη βάλουμε είτε στο καρότσι είτε στο καρεκλάκι αυτοκινήτου, όπου τέλος πάντων χρειάζεται το μωράκι να ακούσει τις μουσικούλες, τις μελωδίες, τους λευκούς του ήχους, να απομονώσουν τους ήχους του εξωτερικού περιβάλλοντος και να κοιμηθεί. Γιατί η λευκή ήχη, επειδή είναι ένας ήχος που ακούγεται πάρα πολύ κοντά στο μωρό, έχουν και την ικανότητα να απομονώνουν τους υπόλοιπους θορύβους του εξωτερικού περιβάλλοντος και να το βοηθούν να κοιμάται. Τι κάνει τώρα η Λίζ μας? Είπαμε, έχει μελωδίες, έχει δονήσεις, έχει λευκούς ήχους, αλλά και το άλλο το μαγικό που θεωρώ εγώ ότι έχει είναι ότι έχει τον καρδιακό παλμό της μανούλας, όπως το ακούει το παιδάκι μέσα από την κοιλιά της, δηλαδή μέσα από ένα υπερηχοράφημα όπως το ακούμε, και το βοηθάει πάρα πολύ, ειδικά τα νεογέννητα μωράκια, να κοιμηθούν, όμως και τα μεγαλύτερα. Δεν είναι δύσκολο ένα παιδάκι 6 μήνων, ας πούμε, όπως είναι η Λίδα, να θυμηθεί ξανά το περιβάλλον της μήτρας, να θυμηθεί ξανά τον καρδιακό παλμό της μανούλας, να θυμηθεί ξανά τους ήχους που άκουγε μέσα από την κυλίτσα, αρκεί να βάλουμε 2-3 φορές τους ήχους μας και το παιδάκι θα το συνηθίσει, θα το ξαναθυμηθεί και θα αρχίσει να κοιμάται πιο εύκολα. Πέρα από τον καρδιακό παλμό όμως, που έχει και τις μελωδίες και τις δονήσεις και όλα αυτά που έχει η Λίζ μας, ένα πάρα πολύ σημαντικό που έχει είναι ότι έχει αισθητήρα κίνησης και ήχου. Και πείτε μου τώρα, πόσες φορές έχετε γυρίσει κατά τη διάρκεια της νύχτας στο δωμάτιο του μωρού σας για να ξανανοίξετε το περιστρεφόμενο ή για να ξανανοίξετε τη συσκευή που κάνει μελωδίες ώστε να το ξανανουρίσει? Εγώ προσωπικά πάρα πολύ συχνά το κάνω αυτό. Ξυπνάει λίγο μες τη νύχτα, ξαναγυρνάω στο δωμάτιο, άνοιγα το περιστρεφόμενο 2-3 φορές κάθε βράδυ. Το κάνει συνέχεια. Εντάξει, δεν είναι και κάτι τόσο τρομερό. Αλλά αν μπορείς να το αποφύγεις, γιατί να μην το αποφύγεις? Οπότε λοιπόν που λέτε, η Λίζ μας έχει αισθητήρα και κίνησης και ήχου. Οπότε, όταν το παιδάκι μας ξεκινάει να κλαίει μέσα στη νύχτα, ενεργοποιεί το αισθητήρα ήχου και ξεκινάει και παίζει στον αρνίτσι μας, Λίζ, η τελευταία μελωδία που είχαμε βάλει. Όπως επίσης και αν το παιδάκι μας αρχίζει να ανακατεύεται και να κουνιέται μέσα στον ύπνο του, ενεργοποιείται πάλι και ο αισθητήρα κίνησης και ξεκινάει να παίζει τελευταία μελωδία, λευκός ήχος, καρδιακός παλμός, ό,τι έχουμε βάλει πιο πριν, ξεκινάει να ξαναπαίζει για να ηρεμήσει το μωράκι μας. Τώρα λοιπόν που πήρα εγώ τη Λίζ, που λέτε, τον αρνίτσι μας, που μάλλον θα το πάρω και δικό μου στο τέλος, τόσο το αγαπώ. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ με τον ύπνο του παιδιού και έβγαλα και το περιστρεφόμενο που είχαμε πάνω από την κούνια που δεν μου άρεσε καθόλου. Οπότε θα σας το πρότεινα και εσάς, ανεπιφύλακτα, να σας βοηθήσει πάρα πολύ. Είναι από τη Ζαζού και άμα δεν σας αρέσει το αρνάκι μας, που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, μπορείτε να διαλέξετε ό,τι άλλο θέλετε, ό,τι άλλο σχεδιάκι, ό,τι άλλο ζωάκι. Έχουν πάρα πολλές συσκευές λευκών ήχων που βοηθάνε τα μωράκια να κοιμηθούν, και σε λούτρινα και σε πλαστικά, σε διάφορα σχέδια. Θα σας αφήσω από κάτω και το κανάλι του στο YouTube
για να δείτε βιντεάκια, για να μπορέσετε να διαλέξετε ποιος σας ταιριάζει καλύτερα σύμφωνα με τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά του από τις συσκευούλες τους, θα δείτε τα βιντεάκια τους στο YouTube. Τι σας έχω, τι σας έχω. Αύριο θα ανεβεί ένας διαγωνισμός και μια τυχερή μανούλα θα κερδίσει τον αρνίτσι μας για το δικό της μωράκι. Ο διαγωνισμός όμως θα ανεβεί στο Instagram. Όσοι δεν με ακολουθείτε, μπορείτε να με ακολουθήσετε για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό. Για εσάς που δεν έχετε Instagram, εντάξει, έχουν γίνει κάποιοι διαγωνισμοί στο κανάλι στο YouTube. Αυτός θα γίνει από το Instagram, οπότε θα περιμένετε την επόμενη φορά που θα γίνει διαγωνισμός από το YouTube. Για εσάς όμως που δεν μπορείτε να περιμένετε και είστε επόμενος και θέλετε τώρα να πάρετε το δικό σας αρνίτσι, θα αφήσω από κάτω το e-shop της Zazou Greece και θα αφήσω και το Instagram για να κάνετε τις ηλεκτρονικές σας παραγγελίες. Αυτά από μένα και το αρνίτσι μου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο και τα λέμε την Τετάρτη με ένα vlog από τις απόκριες. Φιλάκια!